business as usual is dead. Definitely. Δηλαδή, business as usual is dead. Δηλαδή, δεν μπορούμε πλέον εμείς να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να δουλεύουμε ή να κάνουμε ομάδες, αν θέλεις, και να άτομα με τον τρόπο που δουλεύαμε πριν 5 χρόνια. Ξέχασέ το. Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ορίσατε. Σε αυτό το επεισόδιο καλεσμένος μας είναι ο Κρις Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου CPL και Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα τεχνολογίας και αυτοματισμών. Ο σημερινός μας καλεσμένος έχει εκτενή πείρα σε αυτά τα συστήματα και έχει δουλέψει σε μεγάλους κολοσσούς όπως την IBM, Black & Decker, καθώς και την Google. Αγαπητέ μου Κρις, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είσαι ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, αλεξιπτονιστής, δάσκαλος του Muay Thai, κομπιούτερας, άνθρωπος που διεξάγει σεμινάρια, επιχειρηματίας. Ο λόγος που σε καλέσαμε εδώ είναι, αφού είσαι τόσο ενδιαφέρον και κάνεις τόσα πολλά πράγματα, θέλουμε να μοιραστείς μαζί μας αρκετά από τα μυστικά σου, αρκετές από τις εμπειρίες σου, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και εμείς το επιχειρηματικό κοινό και να μάθουμε περισσότερα πράγματα από εσένα. Χαίρομαι για την πρόσκληση, ευχαριστώ που είμαι μαζί σας. Ελπίζω να με βρίσκετε πράγματι ενδιαφέρον και μέχρι το τέλος της συνέντευξης. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω ασχοληθεί με πολλά πράγματα. Κάποια σε συνδυασμό, κάποια όχι τόσο σχετικά το ένα με το άλλο. Όμως έχω βρει κατά τη διάρκεια της καριέρας μου ότι τα πράγματα τα οποία έχω ασχοληθεί πιθανόν να έχουν σχέση τελικά μαζί τους και συμπληρώνει το ένα το άλλο. Αυτό το οποίο ήθελα να πω και να μοιραστώ με όλον τον κόσμο που μας ακούει είναι ότι ίσως να είμαι ένας από τους ανθρώπους που έχω κάνει πιθανόν τα πιο πολλά λάθη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και για το κοινό μας, έτσι ώστε να μάθει από αυτά τα λάθη και να μην τα επαναλάβει. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πάντα η εκπαίδευση και η εξειδίκευση σε ένα αντικείμενο. Όταν κάποιος περάσει από μια διαδικασία εμπειριών που πιθανόν είναι θετικές με την έννοια ότι ξέρει κάτι να κάνει στη δουλειά του καλά, έχει βρει σωστούς συνεργάτες, μπορεί να κάνει λιγότερα λάθη μετά όταν θα το επαναλάβει. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όμως, όταν μπαίνεις σε καινούργια νερά, αυτό είναι πολύ δύσκολο και θα πρέπει να θεωρήσεις ότι το να κάνω λάθος είναι το πανεπιστήμιο μου. Απλά θα εκμεταλλευτείς το λάθος με έναν σωστό τρόπο, μια μεθοδολογία, την οποία υπάρχουν και σε μεθόδους όπως το Lean Management, το οποίο θα πεις ότι θα κάνω τα λάθη και θα βρω μέσω αυτών των λαθών τι είναι η διαδικασία για να τα ξαναποφύγω και να κάνω κάτι καλύτερο. Αυτό οπότε που κάνουμε τώρα, Κρις, ούτε εσύ ούτε και εγώ κάνουμε video marketing, είναι τα πρώτα μας βήματα, είναι ένας τρόπος που αποφασίσαμε, είναι κάτι που αποφασίσαμε να κάνουμε. Σίγουρα μπορεί να μην είναι το τέλειο, η τέλεια εκπομπή ή το τέλειο βίντεο, απλώς θα μάθουμε και από αυτά τα μικρά ή τα πολλά λάθη θα βελτιωθούμε. Όπως είπατε. Είναι μέσα στις δουλειές αυτό. Έτσι. Πες μας λίγο καταρχήν το τι κάνεις, τι υπηρεσίες προσφέρεις. Εγώ είμαι business system analyst. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι το business system analyst? Είμαι αναλυτής συστημάτων. Σύστημα είναι, μπορεί έναν ηλεκτρονικό εργαλείο, διότι έχω σπουδάσει ηλεκτρονικά. Άρα τα πρώτα μου στάδια όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά είχα πάντα ένα θέμα ότι πάντα ήθελα να βελτιώνω καταστάσεις. Δεν δέχομαι ποτέ αυτά τα οποία είδα στο περιβάλλον μου. Όχι αρνητικά βέβαια πάντα, αλλά πάντα είχα την εντύπωση ότι οτιδήποτε κάνουμε μπορούμε να το βελτιώσουμε. Άρα αυτόν το analyst, αυτόν το business analyst, πέρας μας λίγα χειρόπιαστα τα παραδείγματα, τι εστί. Μάλιστα, λοιπόν, όταν ξεκίνησα είχα σπουδάσει ηλεκτρονικά και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Που μιλούμε πάντα για συστήματα τα οποία έχουν σχέση να κάνουν με μηχανές, με κομπιούτερ. Στη διάρκεια των σπουδών μου και επίσης της καριέρας μου χρειάστηκε πολλά από αυτά τα πράγματα να τα βελτιώσω. Χρειάστηκε πάρα πολλά να τα σμίξω, να κάνω αυτό που λέμε integration. Όμως στην πορεία μου, στην εφαρμογή αυτών των υπολογιστικών συστημάτων, αν θέλεις, ή των ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία είχα ξεκινήσει να εφαρμόζω σε επιχειρήσεις, είχα δει ότι χρειάζεται και ανθρώπινο μηχανισμό και ανθρώπινο προσωπικό για να μπορέσει να χειριστεί αυτά τα συστήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, και έτσι ανακαλύψα καθοδόν ότι υπάρχει η ανάγκη να μπορέσεις να φτιάξεις μεθόδους λειτουργίας, μεθόδους διαδικασιών και ταυτόχρονα να εφαρμόσεις την τεχνολογία για να μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε συστήματα.
Άρα το business system analyst, όταν μιλούμε για συστήματα business, μιλούμε πάντα για τη δυνατότητα να μπορέσουμε να καταγράψουμε τις διαδικασίες που γίνονται σε έναν οργανισμό, να τις κάνουμε καλύτερες, να μπορούμε να τις παρακολουθούμε και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουμε αυτοματισμούς που πλέον το 2020, πολύ περισσότερο από ό,τι όταν είχα ξεκινήσει εγώ την καριέρα μου 33 χρόνια πριν, είναι πολύ πλέον αναγκαίοι, διότι τώρα κανένας δεν μπορούσε στο lockdown να πουλήσει χωρίς e-shop. Και ξαφνικά ο ανταγωνιστής του, παρόλο ήταν δίπλα του ένα μαγαζί που πουλούσε τα ίδια στρατηγικά είδη, παραδείγματος χάρη, ξαφνικά ο ανταγωνιστής του είχε γίνει το κατάστημα στη Γερμανία, έξω από την κολονία που πουλούσε τέτοια, στην Αγγλία, στο Essex και από την Κίνα. Άρα η παγκοσμιοποίηση έχει φανεί με πολύ ραγδαίο ρυθμό και με αυτόν τον lockdown το οποίο έχει γίνει τώρα πρόσφατα με το COVID. Άρα οι Κύπροι έχουν βάλει αυτοματισμούς αυτή την περίοδο, από την εμπειρία σου νιώθεις ότι αυξήθηκαν οι πωλήσεις, τα request, τα inquiries για να κάνουν e-shop ή να κάνουν, να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους ή τον τρόπο με τον οποίο τις προσφέρουν? Κάθε λαός έχει, όπως ξέρεις, μια νοοτροπία η οποία σε μέσον όρων τον επηρεάζει. Ο Κύπριος μπορεί να βλέπει καθόμενος μια βεράντα τον κύμα να έρχεται προς το μέρος του. Βλέπει και πιστεύει ότι πιθανόν να είναι τσουνάμι. Τον αγγίζουν τα γυμνά του πόδια και λέει δεν πειράζει, θα φύγει και θα αντιδράσει όταν πλέον είναι κάτω από το νερό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Μάλιστα. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία έχουμε σαν λαός, πιθανόν και άλλοι Μεσογειακοί λαοί να το έχουν. Μάλιστα. Είναι ότι δεν είμαστε αυτό που λέμε στα αγγλικά proactive. Δεν κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το αύριο. Δεν προετοιμαζόμαστε για το αύριο, δεν βλέπουμε για το αύριο. Θεωρούμε ότι όλα θα γίνουν μια χαρά από μόνα τους. Έχεις δίκιο, διότι και εμείς, σαν σύμβουλοι, είπαμε αρκετά πράγματα στους πελάτες μας τα οποία έπρεπε να κάνουν. Αλλά όπως λες και εσύ, είναι πολύ αργές οι κινήσεις που κάνουν οι επιχειρηματίες κάποιας εμπέλειας εδώ στην Κύπρο. Όταν αντιλήφθηκα, όταν ανάλυσα, εφόσον είμαι αναλυτής συστημάτων, την υποδομή την οποία έχουν κάποιοι Κύπροι, κάποιοι που ήταν λίγο πιο μπροστά και μπορέσαν να φτιάξουν κάποιες υποδομές για να είναι έτοιμοι στην παγκοσμιοποίηση, και κάποιοι που δεν έχουν κάνει τίποτα, έχω ανακαλύψει ότι το ποσοστό αποτελεσματικότητας είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή έχουν εφαρμόσει και, αυτοί, και δεν πιάνουν αποτελέσματα. Ακριβώς. Και αυτοί που έχουν εφαρμόσει αυτές τις πρόνοιες για να είναι έτοιμοι με το μέλλον, ή αυτό που λέμε digital transformation, ότι υπάρχει, δεν έχουν κάνει την καλύτερη δουλειά. Okay. Άρα, σου πω ένα παράδειγμα, έτσι, για να είμαστε πιο χειροπιαστά στο παράδειγμα. Εγώ μέσα στο lockdown, αυτή είναι η πραγματικότητα, χρειαζόμουν μία κάμερα, web κάμερα, αυτή που μπαίνουν βάσει στους υπολογιστές, ψηλής ανάλυσης, για να μπορώ να κάνω τηλεδιασκέψεις και σεμινάρια. Δεν μπορούσαν πλέον φυσικά να βρεθούν. Λοιπόν, οπότε έψαξα σε όλα τα ηλεκτρονικά κατασκήματα της Κύπρου. Μάλιστα. Λοιπόν, συγκεκριμένα η μάρκα Logitech. Η μάρκα Logitech είναι μια από τις καλύτερες μάρκες που κυκλοφορούν στην αγορά για θέματα κάμερας. Λοιπόν, οπότε έψαξα στην αντιπροσωπεία, η οποία υπήρχε στην Κύπρο, και έφτιαξα σε όλες τις διάφορες εταιρείες, άλλες εταιρείες, τις οποίες τυχάνει να είμαι και συνεργάτης και να είμαι συχνός αγοραστής αυτών των τεχνολογιών ή, εν πάση περιπτώσει, όλα τα καταστήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, όλο που ανέφερα ορισμένα επώνυμα είναι διότι εκεί είναι όλα τα επώνυμα της, όλα τα επώνυμα της Κύπρου. Λοιπόν, κανένας από αυτούς δεν είχε σε απόθεμα την συγκεκριμένη την άρα κάμερα. Άρα και μεγάλες αλυσίδες, ας το πούμε. Όλες οι αλυσίδες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν επιχειρηματική δράση στην Κύπρο και πουλούν ηλεκτρονικά, δεν λέει τίποτα, δεν λέει κακό, δεν ήταν έτοιμες να μου παραδώσουν ή να μου δώσουν πρόβλεψη αν μπορούν αυτό το συγκεκριμένο το αντικείμενο, το οποίο είναι commodity. Όλοι το θέλανε. Μάλιστα. Λόγω του ότι υπήρχε μια εξαρσία, όλοι το πήρανε. Συγκεκριμένο επαγγελματιών και μη. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ εγώ να έχω μια εικόνα, πότε μπορώ να προμηθευτώ. Άρα και... δεν μπορούσε εσύ κατ' επέκταση να κάνει τη δουλειά σου. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ όμως βλέποντας τους αναλυτές, ότι δεν είχαν προετοιμαστεί οι κυπριακές εταιρείες. Μιλάω για όλες τις μεγάλες εταιρείες. Αλλά πότε έπρεπε να προετοιμαστούν, τον Δεκέμβριο, Δεν είχαν προετοιμαστεί. Από το 18, από το 16, από το 13 που είχαμε τότε τα οικονομικά προβλήματα, και σίγουρα εάν
παρακολουθούσαν τις τάσεις της αγοράς όσον αφορά το ψηφιακό μετασχηματισμό, το digital transformation, το οποίο υπάρχει είναι ολόκληρο. Αυτά που διδάσκεις, αυτό, ναι, αυτά που διδάσκω, αλλά υπάρχουν ολόκληρες κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν είμαστε πλέον ένα νησί από μόνοι μας. Πιθανόν να μπορούσαμε, λόγω του ότι έχουμε ικανότητες, έχουμε δυνατότητες, έχουμε μυαλά, να μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο ικανοί και αντί να πουλούσαν οι Κινέζοι σε μένα την κάμερα, όπως έχει γίνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσαμε εμείς να πουλούμε τους Γερμανούς. Μάλιστα. Ένα παράδειγμα το οποίο υπάρχει ικανότητα, υπάρχει δυνατότητα, αλλά δεν το λάβαμε υπόψη. Γιατί δεν ξέρω. Να απαντήσω και τα λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα το οποίο μας κάνει σαν κυπριακές εταιρείες να είμαστε όχι τόσο μπροστά στο θέμα του προακτίβου διαθέτουμε της προετοιμασίας για να δεχτούμε το ψηφιακό μετασχηματισμό και οτιδήποτε αυτό σημαίνει. Εγώ σαν αναλυτή συστημάτων και business system integrator σε απλή μορφή αναλύω τις ανάγκες και τις αδυναμίες μιας εταιρείας και εκεί μπορώ να εφαρμόσω μεθόδους και τεχνολογία για να μπορέσω να αναβαθμίσω την παραγωγικότητα Άλιστα. και την αποτελεσματικότητα αυτής της εταιρείας γενικά. Έτσι απλά. Από το Α στο ωμέγα. Από το Α στο ωμέγα. Συγκεκριμένα. Από το Α στο ωμέγα. Πωλήσεις, Μάλιστα. logistics, Μάλιστα. Integrations με CRM. Οτιδήποτε. Οτιδήποτε τμήμα μιας εταιρείας. Αυτό το οποίο κάνουμε, χρησιμοποιούμε κάτι πολύ. Open source που χρησιμοποιείτε, κλειστά. Χρησιμοποιούμε, πριν να μπούμε στα εργαλεία, χρησιμοποιούμε okay. κάτι το οποίο λέγεται top-down approach. Βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Μάλιστα. Βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, βλέπουμε τμήματικά τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να δημιουργεί το κύριο πρόβλημα. Δεν θα λύσουμε όλα τα προβλήματα την πρώτη μέρα. Οπότε βάλουμε ένα πλάνο και εκεί ερχόμαστε να κάνουμε μια ανάλυση. Αυτό είναι η ανάλυση το τι υπάρχει σε τεχνολογία, τι υπάρχει σε διαδικασία και μπορούμε να εισηγηθούμε για να μπορεί να βελτιωθεί. Θέλετε να πω ένα παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, ένα παράδειγμα το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία 3-4 χρόνια και πριν αλλά πολύ περισσότερο τώρα είναι ότι παραδείγματος χάρη το θέμα της αρχαιοθέτησης. Μάλιστα. Και της παρακολούθησης εγγράφων και επικοινωνιών είναι σχεδόν manual σε πολλές περιπτώσεις. Το 80% ακόμα και στον κλάδο μας έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή τι εννοώ. Όταν εσύ παίρνεις έναν email, είναι ηλεκτρονικό το email, δεν είναι okay, στο χέρι, αλλά το email το παίρνεις και το καταχωράς με έναν δικό σου τρόπο και μια δική σου προτεραιότητα σε ένα σύστημα, σε ένα υπολογιστή ή τα αρχεία σου τα έχεις, είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτά τα αρχεία όμως, αυτό το σύστημα διαχείρισης των πελατών, των επικοινωνιών και των εγγράφων, σε πλήση των περιπτώσεων είναι χειροκίνητο, δηλαδή με την έννοια ότι δεν είναι διαδραστικό να μας θυμίσει. Άρα θα πρέπει να καταχωρήσουμε ένα έγγραφο στην τράπεζα το οποίο έχει ημερομηνία deadline σε 3 μέρες, πιθανόν Να το χάσουμε. Πιθανόν επίσης να μην ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία να μας βοηθήσει στο να μπορούμε να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Και να μην πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα τη secretary μας ή την προσωπική. Ακριβώς στο τι να χρησιμοποιήσουμε, πότε να το χρησιμοποιήσουμε και τι να αποφύγουμε και τι να βάλουμε προτεραιότητα και τι να βάλουμε δεύτερη και να βάλουμε τρίτη προτεραιότητα και να βάλουμε τέταρτη προτεραιότητα κτλ. Υπάρχουν πολλά συστήματα τα οποία όλοι χρησιμοποιούμε. Η τεχνολογία υπάρχει εκεί. Το θέμα είναι σαν διαδικασία, δεν το κάνουμε πέσω. Άρα εσύ μας λέει ότι υπάρχει γνώση και τα εργαλεία, όλα αυτά που κάνεις manual, είτε ηλεκτρονικά manual στο server, είτε έρχεται πληροφόρηση από άλλα τμήματα και manual practice ή τη φυλάκηση και υπάρχουν τρόποι Μάλιστα. να γίνεται αυτόματα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα οποία περιγράφω τώρα είναι business system management. Μάλιστα. Είναι, business στην Κύπρο αυτό είναι διαδεδομένο. Όχι, είναι business process management. Okay. Το λέω στα αγγλικά, απλώς να το βρείτε BPM. Και είναι λογισμικό, λέει, σε λογισμικό, BPM. Τι είναι το BPM, είναι οι διαδικασίες όλες αυτές οι οποίες αναλύονται για να μπορούμε να τις κάνουμε πολύ καλύτερα, ώστε η αποτελεσματικότητα να είναι πολύ μεγαλύτερη με λιγότερο κόπο, με λιγότερη δράση. Είναι γρήγορη.
Αυτό είναι το σύστημα. Το αναλύουμε το σύστημα. Μάλιστα. Το βάζουμε ένα λογισμικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην καινούργια διαδικασία. Μάλιστα. Η οποία πολύ πιθανό να είναι στην πρώτη της διόρθωση γύρω στα 800%. Πιο αποδοτική. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία είναι καταμετρημένα κτλ. Είναι απολύτως δύσκολο να αλλάξουμε όλα τα πράγματα, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε 3-4 άξονες μέσα στις υφιστάμενες διαδικασίες σε πρώτη φάση και με την προϋπόθεση ότι σταθεροποιούνται, ότι κάνουν την αλλαγή και όλοι τη δέχονται και ακολουθούν. Δεν πάνε πίσω στο έναν τηλέφωνο στο φτύν και έναν τηλέφωνο στην πίσω τσέπη. Λιώνουμε εργατόρες. Λιώνουμε εργατόρες. Γλιτώνουμε λάθη τα οποία γίνονται και αμέλεια, υποθέτω. Αμέλειες. Κόβουμε αυτό το οποίο λέγεται στα αγγλικά waste, μάλιστα, που είναι η απώλεια χρόνου, η απώλεια. Κόβουμε τις περιττές κινήσεις και συζητήσεις και ούτω καθεξής. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο σημαίνει απώλεια χρόνου σε διαδηλώσεις, απώλεια σε κόστη. Μπορεί να αγοράζω, ξέρω εγώ, 10 υπολογιστές αντί ένα. Μπορεί να τρώω τετραπλάσιο ρεύμα από ό,τι χρειάζεται. Ώστε να μπορέσω να καταλήξω να κάνω αυτό το οποίο κάνω σήμερα. Πόσα χρόνια είσαι στο επιχειρήν? 33. Μάλιστα. Άρα σπούδασες στην Αμερική. Έχω σπουδάσει στην Αμερική, ναι. Δούλεψες καθόλου Αμερική? Έχω δουλέψει 2 χρόνια στην Αμερική. Και ήρθες πίσω Κύπρο. Και ήρθα Κύπρο. Μάλιστα. Ερχόμενος Κύπρο και δουλεύοντας 33 χρόνια, θέλω να μου αριθμίσεις τις πιο σημαντικές δυσκολίες που νιώθεις ότι αντιμετωπίζουν οι Κύπροι επιχειρηματίες. Μάλιστα. Που είναι κοινές νομίζω, αλλά είναι καλά να το επιβεβαιώνουμε. Κατά την άποψή μου, πάντα το συστημικό περιβάλλον της Κύπρου, όταν μιλούμε συστημικό περιβάλλον, μιλώ εννοώ το σύστημα διαχείρισης της οικονομίας. Μάλιστα. Άρα το πλαίσιο το οποίο οι επιχειρηματίες δουλεύουν. Πλαίσιο που όχι μόνο οι επιχειρηματίες, αλλά και το κράτος κτλ. Είχε δημιουργήσει ένα μαξιλάρι, μια φούσκα, αν θέλεις, από εργασίες τις οποίες θεωρούνταν εργασίες για τα Golden Boys. Αυτό το πράγμα είχε δημιουργήσει μια εξίσωση αντίθετη, δηλαδή έναν imbalance όπως λέμε, μεταξύ των επιχειρήσεων των οποίων ήταν ιδιώτες. Που παίρνουν και ρίσκο και βάζουν ιδία κεφάλαια. Υπήρχε η νοοτροπία ότι ο επιχειρηματίας ο οποίος είναι ο ιδιώτης είναι κλέφτης. Μάλιστα. Έλεγε το κράτος κτλ. Με οτιδήποτε ρετσινιά και οτιδήποτε αυτό συμβαίνει, με αποτέλεσμα πιστεύω ότι το σύστημα δεν ευνοούσε τους επιχειρηματίες, το αντίθετο τους δημιουργούσε προβλήματα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, να ξεκινήσω, μου έχεις πει για τρία. Για να είμαστε δίκαιοι όμως, μέχρι το 2007 ναι, τους βοηθούσε η όλη άνθηση της οικονομίας, αλλά... Πόσο? Εγώ δεν έχω μια βοήθεια. Καθένα να σου απαντήσω, επειδή μου ζούσες τρία πράγματα. Yeah. Εγώ σου μίλησα για έναν imbalance. Yeah. Λοιπόν, και το πρώτο imbalance το οποίο υπήρχε είναι ότι υπήρχε η νοοτροπία ότι αν πάω εγώ να εργαστώ σαν υπάλληλος σε ένα ιδιώτη, χάνω τον χρόνο μου και θα το κάνω αυτό που θα πρέπει να το κάνω για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να πάω στον παράδεισο, διότι έξω είναι κόλαση. Yeah. Αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει την ανικανότητα δημιουργίας καλού ποσοστού εξειδικευμένου και επαγγελματικού δυναμικού για να μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες ομάδες να μεγαλώσουν και να γίνουν πολύ καλύτεροι αποτελεσματικά. Άρα το κομμάτι του HR, αν θέλουμε, είναι το number one. Ναι, ήταν ιδιαίτερα στη δεκαετία του 90 που είχα ξεκινήσει εγώ, ήταν μια μάστιγα, δεν ήταν απλώς ένα θέμα. Ήταν ένα τρομερό πρόβλημα. Okay. Δεν βρίσκαμε secretary. Πληρώνα εγώ γύρω στις 3.000 ευρώ για να πάρω μια απλή σεκρετάρη και με κοροϊδεύαν ότι θα έρθει, αν θα έρθει κάποια, θα πρέπει να έρθει part-time για να πηγαίνει το απόγευμα να ψωνίσει. Τόσο καλά. Λοιπόν, η αρχή ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, η οποία είναι μια πολύ καλή αρχή που βοηθά τις επιχειρήσεις, είχε δημιουργήσει, για να καταλάβεις, 18 μήνα συμβόλαια εμπλοκής των νέων επιστημόνων στις εταιρείες. Άρα μπορούσε κάποιος να τους πάρει, να είναι υποχρεωμένος εξειδικεύσιμος εκπαιδεύσει και να τους ενδυναμώσει με την επιπρόσθετη εμπειρία για να τους βάλει στην αγορά. Μάλιστα. Λοιπόν, η ίδια η κυβέρνηση
την κυβερνητική γραμμή, στους 6 μήνες σπάζα το συμβόλαιο το οποίο ήδη αρχίζει και φτιάξει, που είναι κυβερνητικός οργανισμός. Άρα, τι κάνετε, μου δίνετε εμένα συμβόλαιο σαν επιχειρηματία. Το λοιπόν, και μου κλέβεις τον υπάλληλο, ο οποίος δεν είχε μπει ακόμα στη διαδικασία να πάρει την αντίστοιχη μπύρα. Όπως ξέρουμε, ένας ο οποίος τελειώνει ένα πανεπιστήμιο, ξεκινά, δηλαδή ξέρει 5 βασικές γνώσεις. Δεν έχει την πείρα για να μάλιστα μπορεί να προσφέρει επαγγελματικά. Άρα το πλαίσιο είναι το πρώτο και κύριο πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό θεωρώ είναι το νούμερο ένα και το μεγαλύτερο πρόβλημα, μάλιστα, το οποίο είχε δημιουργηθεί αυτήν την δεκαετία. Το δεύτερο πρόβλημα, μην μου είχες πει για τρία. Απλώς ένα λίγο background για να σου εξηγήσω το γιατί. Λοιπόν, το δεύτερο πρόβλημα το είχαν δημιουργήσει οι τραπεζίτες. Μάλιστα. Λοιπόν, οι τραπεζίτες είχαν δημιουργήσει αυτό το θέμα το οποίο λέγεται στους εμπόρους credit. Μάλιστα. Δηλαδή, να μπορούν να τους υποχρέωναν συσσαγωγικά να δίνουν πίστοση στους πελάτες τους. Με αποτελέσματα όπως τον Ορφανίδη και ορισμένες άλλες εταιρείες, όπως ξέρετε, ότι έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε όλη την αγορά. Μάλιστα. Λόγω αυτής της κατάστασης. Οπότε, εάν εγώ τότε, σαν ειδικός ηλεκτρονικός υπολογιστές, χρειάζεται να βάλω ένα σύστημα των 15.000 ευρώ της εποχής, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρω τα λεφτά μου σαν προπληρωμή ή πληρωμή με την παράδοση, έπρεπε να δώσω πίστοση. Σε άτομα τα οποία δεν είχαν την ικανότητα και τη δυνατότητα να μπορούν να ανταποκριθούν πιστοληπτικά, ούτε και είχα εγώ, ας πούμε, σαν έμπορος κάποιο είδους ασφάλεια. Εννοείται ότι οι τράπεζες δημιουργήσαν την κουλτούρα της πίστωσης. Δημιουργήσαν την κουλτούρα της πίστωσης. Δηλαδή, επουλούσαν λεφτά. Μάλιστα. Με την έννοια ότι θέλεις να φέρεις προϊόντα από το εξωτερικό, θα σου κάνω overdraft. Μάλιστα. Θα σου κάνω ένα παρατράβημα. Άρα, μου έδινε μια τα λεφτά για να μπορώ εγώ να τα δανείζω παρακάτω και να κερδίζει η τράπεζα. Μάλιστα. Με πολύ ψηλά επιτόκια. Αυτό ήταν η δεύτερη μαστιγά, με αποτελέσματα λυσιδωτά τα οποία τα έχουμε δει και τα γνωρίζουμε. Και τα γνωρίζουμε. Που εκατάληξε αυτό το πρόχειρο σύστημα πιστωτικών διευκολύσεων, τα οποία έχουμε τώρα έρθει στο αντίθετο κομμάτι, ότι δεν δίνουν τίποτα οι τράπεζες κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο το κομμάτι. Το τρίτο κομμάτι, το οποίο θεωρώ εγώ ότι ήταν ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων. Μιλούμε για καινοτομία. Ήταν η έλλειψη καταγωγής της σημαίνει καινοτομία. Τώρα έχουμε υφυπουργό καινοτομία. Τότε τους έλεγες για καινοτομία. Ακόμη υπάρχει έλλειψη, ναι, και εγώ δεν, ναι, βλέπω προσωπικά τίποτε. Τους υποχρέωσα γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, το ενέτη 2001-2002, επειδή εγώ έχω ξεκινήσει η καριέρα μου σαν ερευνητής, οπότε και η εταιρεία μου. Και ερευνητής. Μεταξύ άλλων. Μάλιστα. Οπότε, επειδή έχω αυτήν την νοοτροπία, αυτό το background, αυτήν την κατεύθυνση, έβλεπα ότι δεν υπήρχε καθόλου ενημέρωση είτε υποδομή στο να μπορέσει η καινοτομία να αφήσει. Άρα το περιβάλλον, εσύ μου λες, φύσμο ότι το περιβάλλον εδώ είναι άγωνο για επιχειρήσεις, για τους επιχειρηματίες. Μπορεί μερικοί, ναι, να τα έχουν καταφέρει και ούτω καθεξής με οποιοδήποτε τρόπο, ναι, αλλά για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, εσύ κρίνεις ότι το περιβάλλον και το πλαίσιο το οποίο σου προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα άγωνο. Είναι άγωνο. Να, λοιπόν, γενικά. Μάλιστα. Βέβαια, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Η ευλογία μέρους της ένταξης μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βοηθήσει σε αρκετά πράγματα. Όμως δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται αυτό που λέμε empowerment. Υποκίνηση, για να μπορεί ο άλλος να πει ότι ναι, εγώ θέλω να κάνω έρευνα. Αυτή είναι και μια από τις ερωτήσεις που έχω ετοιμάσει. Δηλαδή, εσύ, ναι, πώς βγάζεις το μήνυμα σου προς τα έξω, επειδή και εμείς γνωρίζουμε και από τους πελάτες μας, αλλά και εμείς, ναι, ότι είναι μικρή η κοινωνία, είναι μικρό το σύνολο των ιδιωτών. Ναι. Δεν υπάρχει καινοτομία, άρα είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις. Δεν ευνοείται η καινοτομία. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ πώς βγάζεις το. Ναι, το μήνυμα σου, το τι κάνεις, πώς βρίσκεις, πώς κάνεις το business development σου εσύ, ναι, σαν επιχείρηση. Ναι, αυτό το οποίο για να βελτιωθεί η νοοτροπία, η αθέληση, το κλίμα προς την καινοτομία, πρέπει τώρα το Υφυπουργείο, ναι, να βγάλει κίνητρα, να υποκινήσει ουσιαστικά, ναι, την αγορά, ώστε
οι νεαροί επιστήμονες, οι οποίοι έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες, οι οποίοι μένουν στο εξωτερικό, να έχουν τα εργαλεία, να έχουν τα εργαλεία και τις δυνατότητες να μπορούν να κάνουν το επιχειρήν. Εγώ έχω, είμαι η μοναδική εταιρεία στην Ευρώπη, στο παγκόσμιο, με συγχωρείς, η οποία έχω σαν ιδιωτική εταιρεία κάνει έρευνα στον τομέα της λιανικής. Μέσω του Ιδρύματος Πολιτικής Έρευνας του Κυπριακού, το οποίο είναι αντιπρόσωπος προγραμμάτων και τα προγράμματα που έχω κάνει εγώ, έχω κάνει το πρόγραμμα μαζί με το Eureka Foundation, okay, το οποίο εδρεύει στο εξωτερικό, σε όλες τις χώρες, υπάρχει αντιπρόσωπος σε κάθε χώρα, και έχω κάνει ένα ερευνητικό πρόγραμμα το 2007-2008 με δική μου πρωτοβουλία, με συνεργάτη Γερμανό, και έχουμε βγάλει ένα ερευνητικό πρόγραμμα και έρχονται τώρα η Eureka Foundation και με προσπαθούν να με ξαναβάλουν να ξαναμπω στον τομέα, να ξανακάνω κι άλλο ερευνητικό πρόγραμμα. Αλλά αυτό είναι μία κίνηση που κάνει εγώ ας πούμε. Τι άλλο κάνεις σαν επιχείρηση για, ναι, για να προωθήσεις τις υπηρεσίες σου, ναι, στις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Το τι κάνουμε άλλο. Πώς σε γνωρίζει, ναι, ο κόσμος. Πώς... Μάλιστα. Okay. Οπότε επειδή εγώ θέλω να προωθήσω αυτό το κομμάτι της καιροτομίας και της αναβάθμισης των εταιριών, έκανα μια συνεργασία τα τελευταία 5 χρόνια με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με την ΑΝΑΒ. Okay. Είμαι εκπαιδευτής για αρκετά σεμινάρια, πολυεπιχειρησιακά σεμινάρια, τα οποία ακριβώς σε αυτά τα σεμινάρια μοιράζουν όλες αυτές τις εμπειρίες, τις γνώσεις και το δικό μου τον background σαν ερευνητής, okay, προσπαθώντας να τους πω ότι σταματάτε να σκέφτεστε με τον ίδιο τρόπο, σκεφτείτε έξω από το κουτί. Οι ανταγωνιστές μας πλέον δεν είναι δίπλα μας, το έχετε δει. Είναι παντού. Και προσπαθώ με αυτούς τους τρόπους να υποκινήσω και να εκπαιδεύσω τον κόσμο να μπει στην διαδικασία σκέψεως ότι εγώ τώρα πρέπει να πάω αναβαθμισμένος και πρέπει να βγω ηλεκτρονικά, μάλιστα, και να είμαι ανά το παγκόσμιο ανταγωνίσιμος. Ανά το παγκόσμιο, όχι με το δίπλα μου. Αυτό είναι αυτό που προσπαθώ. Άρα εσύ έκανες δύο στρατηγικές κινήσεις, ναι, βρήκες δύο εταίρους ή δύο συνεργάτες, ας το, ναι, πούμε, για να προωθήσεις τις υπηρεσίες σου και όλο το καθεξής. Μάλιστα, μάλιστα. Το τι βρίσκω εγώ δύσκολο στην Κύπρο είναι, ναι, είναι το networking. Ναι, δηλαδή στην Κύπρο ακόμη πάμε όλοι με αυτούς που ξέρουμε, με αυτούς που είναι, ναι, στο, ναι, γύρο μας, ασχετά αν είναι καλοί, αδύνατοι ή άσχετοι εκτός αντικειμένου. Άλλοι πάμε ok, άλλοι τρώμε τα μούτρα μας. Πώς εσύ κάνεις networking, πώς το... Μάλιστα. Επειδή τη χάνει. Επειδή μας ακούν, ναι, επιχειρηματίες. Θέλουν για παράδειγμα να πουλούν περισσότερες φανέλες, να βάζουν περισσότερες ταπέλες, συστήματα. Μάλιστα. Λόγω του ότι τυχάνει να είμαι συνεργάτης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται σύστημα επαγγελματικών προσόντων. Δηλαδή, σε όλα τα προσόντα έχουν καθοριστεί σε πρώτη φάση η δυνατότητα, η ικανότητα και η υποχρέωση της πιστοποίησης. Άρα, ένας ελαιοχρωματιστής, ένας ο οποίος ισώνει αυτοκίνητα, ένας ο οποίος είναι λογιστής, ένας ο οποίος είναι γιατρός, πρέπει να έχει τις αντίστοιχες εμπειρίες και εξειδικεύσεις σε πιστοποιημένη μορφή για να μπορεί κάποιος να τον εμπιστευτεί. Μπράβο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το λοιπόν, λόγω του ότι το τεχνοπολιτικό σύστημα στην Κύπρο δεν υποστηρίζει πολύ απόλυτα αυτές τις κάθετες εφαρμογές και θέλουμε για να μην χάσουμε, ξέρω εγώ, ένα ψηφοφόρο ή για τους οποιουσδήποτε λόγους, τους οποίους δεν θέλω τώρα αυτή τη στιγμή να συζητήσω εδώ, δεν είναι τώρα. Αφήνουμε τα πράγματα χαλαρά. Άρα έχει δημιουργηθεί το σύστημα επαγγελματικών προσόντων και δεν εφαρμοστεί. Περίμενε. Κάποιος ελαιοχρωματιστής. Μάλιστα. Κάποιος ισχυρός αυτοκινήτων, κάποιος μηχανικός. Έχει πάρει την πιστοποίηση από την ΑΝΑΒ. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Δεν τη δίνει την πιστοποίηση μια. Διότι έκανε το σύστημα επαγγελματικών προσόντων για μια μεγάλη γκάμα από επαγγέλματα και δεν το εφαρμόσε. Άρα αυτό δεν είναι τρόπο πρόθεση. Οπότε όταν έρχεται σε έναν ο οποίο είσαι ελαιοχρωματιστή και είσαι πρόχειρο. Το λοιπόν και σου λέει, κύριε, πρέπει να έρθει να κάνει την πιστοποίηση σου, η οποία πιστοποίηση είναι καλό πράγμα, δεν είναι κακό πράγμα. Το αναγκάζουμε τον άλλον να μάθει σωστά κάποια πράγματα που πιθανόν να μην ξέρει και να βαθμιστεί και ο ίδιο. Σου λέει, είναι προαιρετικό, θα πάει να κάνει. Όχι. Δεν θα πα. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να βρω καλύτερη δουλειά κάνοντας σεμινάρια, πολλά σεμινάρια. Okay.
Εάν οι εταιρείες ήταν υποχρεωμένες να έχουν αυτό το οποίο χειρίζεται εσύ στο σελίδες και τα e-shop τη εταιρεία, να έχει μια πιστοποίηση για να μπορέσει να κάνει καλύτερα, για να είναι καλύτερα ανταγωνίσιμος, πολύ καλύτερα ανταγωνίσιμος ο επιχειρηματίας στον χώρο του και να μην κάνει ό,τι να είναι, σημαίνει ότι αυτός ο κύριος θα έρθει να με έβρει εμένα να τον πιστοποιήσω. Αλλά επειδή τα επαγγελματικά προσόντα έχουν μείνει πίσω, αυτοί οι οποίοι χειρίζονται διάφορα θέματα μπορεί να μην είναι ειδικοί και μπορεί να είναι και ανίκανοι. Άρα ένας ανίκανος δεν θα έρθει να τον εκπαιδεύσει, ότι φοβάται. Έτσι απλά. Δηλαδή υπάρχουν, είναι κομμάτια του συστήματος κινητοτροπίας. Οπότε αναγκαστικά εμείς τι κάνουμε, ένα από τα προβλήματα που έχω εγώ στη δουλειά μου, είναι ότι κάνουμε εσωτερική εκπαίδευση. Δηλαδή θα πρέπει να πάω να βρω τον ιδιοκτήτη της εταιρείας να του εξηγήσω πόσο καλύτερα μπορεί να κάνει τη δουλειά του, εάν μου δώσει τον υπάλληλο του, τον οποίο τον έχει και δουλεύει 16 ώρες την ημέρα, να τον εκπαιδεύσω για να είναι καλύτερο. Άρα το τι μου λες είναι ότι αντί το σύστημα να σε βοηθά εσένα με κάποιες απλές κινήσεις, νομοθετικά πλαίσια, να το συμπληρώνω, να συμπληρώνεις και το σύστημα, ναι. Ναι, μπράβο. Και να πηγαίνουν όλοι μαζί ψηλά να ανεβαίνει το επίπεδο των υπηρεσιών και του καθεξής. Αντιθέτως, πάλι και εσύ μόνος σου πρέπει με δικό σου κόστος και χρόνο να βρεις τους ιδιοκτήτες ή τους διευθυντές, να τους πείσεις ότι αυτό που κάνουμε είναι καλό και θα σε βοηθήσει. Μάλιστα. Άρα εσύ, ένας από τους τρόπους που αναπτύσσεις τη δουλειά σου είναι με τις γνωριμίες σου με τους ιδιοκτήτες ή διευθυντές των διάφορων εταιριών. Μάλιστα. Και με τη συζήτηση περί της εργασίας. Ναι, σε ελάχιστες από αυτές τις περιπτώσεις ή των μικρότερων ποσοστών είναι ενεργοποιημένοι ακροατές, οι πελάτες οι οποίοι θα έρθουν επαγγελματικά να με κρίνουν εάν έχω κάτι να τους προσφέρω σε γνώση ή σε κατάρτιση, με συγχωρείς, όχι μόνο γνώση, κατάρτιση, γνώση και τα λοιπά, διότι αυτόν τους επιβάλλει η offshore εταιρεία η οποία έχει πρότυπα. Η κυπριακή εταιρεία δεν έχει πρότυπα. Πρέπει να σε εξηγήσουμε τι είναι το πρότυπο. Να σε εξηγήσουμε τι είναι αυτό που θα τους δείξουμε. Άρα υπάρχει αυτό το... Όσον αφορά τα σεμινάρια, κάτι που δεν ξέρω πολύ και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι το κόστος είναι επιχορηγημένο σε κάποιες περιπτώσεις. Σε αρκετό βαθμό. Δηλαδή δεν στοιχίζει πραγματικά. Υπάρχουν περιπτώσεις που νομίζω μέχρι και το 90% είναι επιχορηγημένο ή... Ναι. Αν θέλεις, αν μου επιτρέψεις να σου πω ότι έχω και μια επαφή με το Ντουμπάι. Μάλιστα. Λοιπόν, απλώς για να κάνουμε τη σύγκριση. Στο Ντουμπάι οι εταιρείες για να μπορούν να έχουν συγκεκριμένους τμηματάρχες. Μιλούμε για τμηματάρχες τώρα. Κάνουν σεμινάρια είτε για customer service είτε για οτιδήποτε έχει σχέση να κάνει με πελατειακή εμπειρία κτλ. Και ένα μέσο σεμινάριο στοιχίζει γύρω στις 5.000 ευρώ. Μάλιστα. Και αυτές οι εταιρείες το πληρώνουν από την τσέπη τους διότι είναι υποχρεωμένες να έχουν πιστοποιημένο άνθρωπο. Το λοιπόν, ο οποίος έχει πάρει το λοιπόν. Τα σεμινάρια τα οποία κάνουμε εμείς στην χειρίση των περιπτώσεων μπορεί να στοιχίζουν από 60 μέχρι 80 ευρώ για κάθε άτομο. Άρα το κόστος λόγω της επιχορήγησης την οποία παίρνουν, αλλά το κόστος είναι γελίο. Το πρόβλημα δεν είναι το κόστος του σεμιναρίου, το πρόβλημα είναι ότι δεν αντιλαμβάνομαι την αξία που θα πάρουν. Και οι διοκτήτες δεν θέλουν. Όχι, δεν θέλουν, δεν αντιλαμβάνονται την αξία. Οπότε κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια για να εξηγήσουμε τον κόσμο τι εστί κατάρτιση. Και τι σημαίνει για την παραγωγικότητα της εταιρείας σου και την τσέπη σου. Πάντως έχω παρευρεθεί σε σεμινάριο σας και έχω μάθει αρκετά πράγματα. Χαίρομαι. Και είδα ότι επειδή παρακολουθώ και πράγματα για το διαδίκτυο και για τα μέσα προώθησης και ούτω καθεξής, με μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι το σεμινάριο ήταν up to the standard. Δηλαδή, ήταν αυτά που μας έλεγες και οι παρουσιάσεις σας ήταν πράγματα που τρέχουν τώρα, σήμερα ή το προηγούμενο τρίμηνο. Είναι τεχνικές βασικά που τρέχουν και έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο τρίμηνο ή εξάμηνο. Δεν είναι out of date. Άρα είναι κρίμα που οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και οι διευθυντές δεν νομίζουν ότι το προσωπικό τους θα χάσει 8 ώρες ή 16 ώρες ή 40 ώρες από τη δουλειά τους, ενώ θα κερδίσουν τόσα πολλά πράγματα που όπως κάναμε και σε άλλα βίντεο μας και σε άλλες παραγωγές μας,
μπορεί να τους επιφέρουν τόσα πολλά καλά. Αναφορικά σε μια παρουσίαση που κάναμε πέρσι, μας είχε δώσει η Αρχή Ανάπτυξης, και βέβαια δεν μιλούμε πάντα για τα για όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι έχουμε πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι είναι αξιόλογοι και μεταξύ μας συνεργαζόμαστε, ο ένας πάει στον άλλο για να μπορούμε να μιλήσουμε με τις γνώσεις μας. Έναν 40 με 50% του κονδυλίου που είχε δοθεί για εκπαίδευση επιστράφηκε πίσω διότι δεν είχε ενδιαφέρον. Μάλιστα. Στην Κύπρο. Οπότε το δείχνει σου ένα δείχνει του ενδιαφέροντος και τις γνώσεις, της αντίληψης την οποία έχει ο κόσμος για το επιχειρήν εντός της δικής του της επιχείρησης. Κρίς μου, αν γυρνούσαμε πίσω τον χρόνο, θέλω να μου πεις έτσι λίγα από τα λάθη που έκανες, που με τη γνώση που έχεις τώρα τα αντιλαμβάνεσαι και ίσως να άλλαζαν την πορεία της επιχείρησης σου ή και να έχεις κάποια διαφορετικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, όπως έχω αναφέρει και πριν, σαν μηχανικός συστημάτων, σχεδίαζα και εφάρμοζα συστήματα σε εταιρείες, τουλάχιστον το κομμάτι του IT σε πρώτη φάση, για να μπορέσουν να έχουν τους αυτοματισμούς και ό,τι χρειάζονται αναλόγως. Στην πορεία της δουλειάς μου αποφάσισα να κάνω upscale, δηλαδή αποφάσισα να μεγαλώσω. Nice. Επειδή είχα εξειδικευμένα projects τα οποία έκανα, χρειάστηκε να πάρω περισσότερους υπαλλήλους, να φτιάξω μεγαλύτερη ομάδα εκτός από μένα κάποιων βοηθών και αυτό ήταν υπό τις περιστάσεις τότε ένα θέμα το οποίο μου είχε δημιουργήσει ένα μεγάλο χρέος. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα λάθη μου και ο λόγος ήταν ότι, όπως είχα αναφέρει προηγουμένως, λόγω του employee turnover, δηλαδή ότι οι υπαλλήλοι ερχόντουσαν χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο το οποίο τους ήθελα εγώ, δηλαδή υπήρχε η πείρα, υπήρχαν το πανεπιστήμιο, εφεύγαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οι περισσότεροι πηγαίναν προς κυβερνητικές υπηρεσίες ή μικρατικούς οργανισμούς στον παράδεισο. Οι λίγοι που είχαν μείνει πίσω ήταν περιζήτητοι και πληρώναμε περισσότερα για λιγότερη τεχνογνωσία. Εκεί έπρεπε να το κόψω και να πω ότι κύριοι, δεν μπορώ να εξυπηρετήσω 200 πελάτες, θα εξυπηρετώ μόνο 50 και θα βασιστώ στα ίδια μου, τα δικά μου τα χέρια. Εκεί ήταν ένα από τα λάθη τα οποία. Συμβαίνει συνέχεια σε όλους. Ναι, όταν το εξηγήσα, ήταν πολύ δύσκολες καταστάσεις στη δεκαετία του 90, όταν δεν αντέδρασα ουσιαστικά σε χρόνο τον οποίο μπορούσα να μειώσω τις απώλειες μου, αλλά περίμενα. Κρατώντας τους ίδιους πελάτες με το ίδιο νάνι, με κράτησα το ίδιο νάνι. Μάλλον πρέπει να το κλείσω. Αυτό ήταν ένα από τα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μεγάλα λάθη τα οποία έκανα. Μπορείς να μοιραστείς μαζί μας ακόμη ένα, δύο ή ξέρεις κάποιες και πιο απλής φύσης, αν θέλεις, κάποια πράγματα ναι. Που ίσως κινήσεις που δεν κάνατε, που αν τις κάνατε. Μάλιστα. Η Κύπρος έχει. Πολλά θέματα για κάποιον επιχειρηματία, για το κομμάτι της δικής μου της εξειδίκευσης. Όμως, έχει τα καλά. Δηλαδή, αναγκάστηκα να ασχοληθώ με projects, αν θέλετε, με μηχανοργάνωση σε πολλούς τομείς, το οποίο μου είχε δώσει μια πολύ καλή τεχνογνωσία, okay. Την οποία την είχα ιδιοχετεύσει σε μεταγενέστερο στάδιο στο κομμάτι της λιανικής πώλησης, δηλαδή που έχει σχέση με εξοπλισμό καταστημάτων ή αλυσίδων λιανικής. Και στο κομμάτι του hospitality, που έχει σχέση να κάνει μαζί με εστιατόρια, χώρους εστίασης κτλ. Άρα, έχω πάρει αυτή την πείρα και τη γνώση την οποία πλήρωσα πολύ ακριβά και την έχω διοχετεύσει σε εξειδικευμένους τομείς. Αυτό το οποίο θα μπορούσα να κάνω, το οποίο δεν το έκανα, ίσως θα έπρεπε να κοιτάξω σε ξένες αγορές. Διότι είχα πιο ψηλή τεχνογνωσία λόγω της εμπλοκής μου, πιθανόν. Ένα μέσο Γερμανών ή ένα μέσο Άγγλων που του γνωρίζαμε και ήταν και συναδέλφοι, οι οποίοι ασχολούνταν με έναν αντικείμενο αντί 10. Εδώ, επειδή κάνουμε πολλά πράγματα, εάν αυτά τα πράγματα που κάνουμε τα μετατρέψουμε σε τεχνογνωσία η οποία μπορεί να κρατηθεί σε ψηλό επίπεδο, μπορούμε να κάνουμε πολύ καλή δουλειά και σε πιο μεγάλα projects στο εξωτερικό. Ενώ έχω παραμείνει στην Κύπρο, η οποία είναι μια αγορά περιορισμένη. Πολύ περιορισμένη. Πολύ σημαντικά αυτό. Τα νέα παιδιά τώρα που ασχολούνται με τα startups ή που θα κάνουν μια καινούργια ναι. Επιχείρηση οποιασδήποτε φύσης. Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν συνηθές
κάνουν συνηθή λάθη ή κάνουν πράγματα που ξέρεις εσύ πιο έμπειρος ότι θα φάνε τα μούτρα τους εδώ ή ίσως να μην πάνε εκεί. Έχεις άποψη για το τι κάνουν συνήθως λάθος, έτσι θα τους το... Βεβαίως. Θα ήθελα να πω ότι τα σημερινά παιδιά τα οποία τολμούν να ξεκινήσουν μια startup εταιρεία σήμερα έχουν πολύ καλύτερες θήκες να μπορέσουν να το κάνουν και μπορεί πιθανόν να έχουν και βοήθεια από consultants σαν εμένα, οι οποίοι μπορεί να είναι μισθωμένοι ακόμα και εταιρείες όπως την Google. Εγώ έχω δουλέψει για την Google σαν startup advisor και μάλιστα κάνανε πολύ καλή δουλειά, ούτως ώστε η εξαιρετική ιδέα που μπορεί να έχει κάποιος να μπορεί να την καλουμπώσει σε επίπεδο το οποίο να μπορεί να την διοχετεύσει στο επιχειρήν με σίγουρα βήματα. Αυτό όμως το οποίο δύο θέματα τα οποία αγωνούν αρκετοί startups, γι' αυτό βλέπετε τα περισσότερα startups σε όλα χαλού, είναι κάτι το οποίο λέμε στα αγγλικά pivot, δηλαδή μπορεί να έρθω να κάνω μια έρευνα για ένα σύστημα το οποίο μπορεί να κάνει τρεις διάστατα γραφικά παραδείγματος χάρη και να το διοχετεύσω στην αρχιτεκτονική, μπορεί εκεί να έχουν τόσο πολύ ανταγωνισμό που να μην παίξει, ένα pivot θα μπορούσαν να το πάρουν αυτό και να δημιουργούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, καινοτόμα συστήματα τριζιάστατου σχεδιασμού σε greenhouses. Μάλιστα. Σε εξειδικευμένες... Τι εννοείς με το pivot, έτσι είναι. Ναι, το pivot είναι κάτι που είναι η μετάλλαξη, δηλαδή αλλαγή κατεύθυνσης. Άρα το έχω εξηγήσει με έναν τρόπο δικό μου ότι κάνω το ίδιο πράγμα, αλλά το κάνω για διαφορετική, μια άλλη αγορά, με ένα διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, άρα για να μπορέσει κάποιος να επιβιώσει, πρέπει να δει αν η αρχική του ιδέα θα παίξει στην αγορά, να το πω έτσι απλά. Εάν η αρχική του ιδέα δεν θα παίξει στην αγορά, διότι αυτό το προϊόν ή υπηρεσία ως συνδυασμός, ο οποίος έχει υπόψη ότι σε πρώτη φάση να κάνει, δεν δουλεύει, μπορεί να κρατήσει την τεχνογνωσία την οποία έχει και να την διοχετεύσει κάπου αλλού με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι το pivot. Αυτό είναι. Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα το οποίο δεν κάνουν και είναι η Ελίων, που είναι κάτι το οποίο έχει σχέση μαζί σου, είναι αυτό που λέμε πάλι στα αγγλικά boring stuff. Είναι να μπορούν να μετρούν τα έξοδα, να μπορούν να έχουν καλά λογιστικά με την έννοια ότι να μπορούν να έχουν μια πρόβλεψη και έναν, όπως λέμε, σύστημα διαχείρισης των επενδύσεων, διότι ένα startup μπορεί να έχει κάποιον επενδυτή, ναι. Με τέτοιον τρόπο τους, ώστε να μπορεί να επιβιώσει και σε δύσκολες εποχές. Και αυτό που έλεγε ο Δαρβίνος, ότι δεν είναι οι πιο δυνατοί που επιβιώνουν, οι πιο έξυπνοι, αλλά αυτοί που μπορούν να είναι ευελίκτοι. Άρα χρειάζεται τρομερή ευελιξία, κάτι το οποίο δεν είναι πιο εύκολο πράγμα να κάνεις, αλλά αν λάβουν υπόψη εμένα, στα 33 χρόνια που έχω καριέρα στον τομέα μου στην Κύπρο, έχω κάνει τουλάχιστον 8 φορές αυτή τη μετάλλαξη. Okay. Έχω μετατρέψει κάτι το οποίο είναι τεχνογνωσία, από IT το πήρα σε εξειδικευμένο κάθετον IT, δηλαδή συγκεκριμένη αγορά, όπως σας είπα πριν προηγουμένως. Και τα τελευταία χρόνια, όπως βλέπεις, έχω μετατρέψει την τεχνογνωσία μου σε συμβουλευτική, μέσω σεμινάριων κτλ. Βασικά, Chris, όλα αλλάζουν. Ακόμα και το επάγγελμα μας θα αλλάξει και τα δικηγορικά θα αλλάξουν. Τα πάντα αλλάζουν. Με τη ρομποτική, το artificial intelligence, θα κάνουμε όλοι μετάλλαξη και ίσως να είμαστε και όλοι άνεργοι. Μάλιστα. Ένα τελευταίο θέμα πριν να κλείσουμε. Ναι. Καθώς γνωρίζω ότι έχεις πολλή εμπειρία, είναι με το HR, δηλαδή το ανθρώπινο προσωπικό. Όλες οι επιχειρήσεις, είναι μια από τις συζήτησεις που έχουμε σχεδόν εβδομαδιαία με όλους. Μια φορά κάθε τρίμη εβδομαδιαία την έχω εγώ με κάποιον πελάτη και ο πελάτης μου την αναφέρνει τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Υπάρχει τρομερό θέμα, πρώτον, υπάρχει τρομερή δυσκολία στο να βρούμε το κατάλληλο προσωπικό. Βασικά αυτό είναι το πρώτο και το μέγιστο θέμα. Και το δεύτερο είναι να τους κρατήσουμε το ενδιαφέρον και να δημιουργήσουμε τα σωστά κίνητρα έτσι ώστε να είναι σε ένα ωραίο περιβάλλον, να εργάζονται, να πληρώνονται. Όπως το αγγλικό το μοντέλο, πάει συγκεκριμένες ώρες, δουλεύεις σκληρά, φεύγεις, τελείωσε. Μάλιστα. Έχεις κάτι να μας πεις? Μάλιστα. Λοιπόν, σε μια μικρή χώρα όπως την Κύπρο, η δυνατότητα να βρεις προσωπικό το οποίο να έχει σοβαρές εμπειρίες
σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, διότι έχουμε συζητήσει ότι χρειαζόμαστε να είμαστε ανταγωνιστές ένα το παγκόσμιο, είναι περιορισμένες. Οπότε ένα από τα πράγματα τα οποία μπορεί ένας οργανισμός να κάνει είναι να προσφέρει αυτές τις έξτρατες εκπαιδεύσεις ή μια σειρά από εκπαιδεύσεις, οι οποίες θα βάλουν τον υπάλληλο σε θέση να μπορεί να εκπαιδευτεί για να φύγει από σένα, να πάει κάπου αλλού. Αλλά το δεύτερο το οποίο θα πρέπει εσύ να κάνεις, ενώ οποιοσδήποτε εργοδότης, πρέπει να κάνεις και το δεύτερο σκέλος της προετοιμασίας, ώστε θα τον εκπαιδεύσεις για να μπορεί να φύγει, δηλαδή να είναι ωραίος παγκόσμια, αλλά θα κάνεις οτιδήποτε κίνητρα, πακέτο κινήτρων, ώστε να θέλει να φύγει. Ναι, αυτό είναι εύκολο να δουλεύει στη θεωρία, αλλά στην πράξη δεν υπάρχει. Δεν δουλεύει. Μάλιστα, το λοιπόν. Τώρα, αυτό το οποίο... Είδα ότι ευνοούνται οι μεγάλοι οργανισμοί, οι πολύ μεγάλοι οργανισμοί, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά κίνητρα, ενώ το 80% των επιχειρήσεων που είναι μικρές, ούτε καν μεσαίες, είναι μικρές, δεν μπορούν. Άρα δημιουργείται τεράστιο. Ναι, κοίταξε. Το θέμα της στελέχωσης είναι πολύ δύσκολο θέμα. Ίσως η Κύπρο είναι μια από τις πιο δύσκολες χώρες στον κόσμο στο κομμάτι της στελέχωσης. Έχω μοιραστεί προηγουμένως κάποιες. Άρα είναι θέμα κουλτούρας. Η κουλτούρα κτλ. Και το γεγονός ότι είναι μικρή χώρα και οι επαγγελματίες, οι ψημένοι, να το πούμε έτσι στα απλά, είναι δυσκολότεροι. Και μπορεί να πάρεις κάποιον ο οποίος να είναι έμπειρος, αλλά με λαθασμένες εμπειρίες, τις οποίες μπορεί να σου δημιουργεί. Αυτό το βλέπουμε έτσι. Λοιπόν, τώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο όμως μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Πώς μπορούμε, να το ξεπεράσουμε επιπρόσθετα, εκτός από την εκπαίδευση την οποία έχω πει προηγουμένως, με το κομμάτι, να σου πω μερικές ιδέες. Το ένα θέμα είναι ότι είμαστε σήμερα σε τομέα ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο τηλεφωνητής ή αυτός ο άνθρωπος πλέον ο οποίος μπορεί να κάνει ένα μέρος του accounting, μπορεί να είναι ρομπότ. Ναι. Λοιπόν, άρα το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, artificial intelligence, είναι σήμερα available για σένα και οποιοδήποτε επιχειρηματία και είναι αυτό που δείχνω τώρα του κόσμου έμπραχτα να μπορεί να κάνει, ξεκινώντας από κόστος μηδέν. Μάλιστα. Απλά πρέπει να ασχοληθεί ο άλλος. Λοιπόν, από εκεί. Θέλαμε να μας δείξετε και εμάς αυτό το. Μεγάλη μου ευχαρίστηση. Λοιπόν, άρα αυτό το οποίο λέμε είναι ότι business as usual is dead. Δηλαδή. Business usual debt. Δηλαδή δεν μπορούμε πλέον εμείς να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να δουλεύουμε ή να κάνουμε ομάδες, αν θέλεις, και ένα άτομα με τον τρόπο που δουλεύαμε πριν 5 χρόνια. Ξέχασε το. Άρα μπορούμε να έχουμε virtual employees που είναι το artificial intelligence. Το ένα. Το δεύτερο πράγμα είναι να έχουμε διαδικτυακούς συνεργάτες. Συνεργάτες, όχι υπαλλήλους. Συνεργάτες. Λοιπόν, άρα επιβεβαιώνεις αυτό που διάβαζα ότι το μέλλον θα είναι όλοι συνεργάτες. Βασικά διότι. Ναι. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα του προσωπικού, δεν σου κάνει, το διώχνει, ούτε πληρώνει ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων, πληρώνει τον ίσκο. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι το κομμάτι της εξειδικευμένης συνεργασίας είναι ένα θέμα το οποίο προσφέρει ψηλού επίπεδου υπηρεσίες και είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να αλλάξεις. Άρα δεν χρειάζεται να ψήσεις εκπαιδεύσεις ψήσεις ενώ. Έναν υπάλληλο για ένα χρόνο και μετά τον χρόνο να περιμένει να σου βγάλει ποιοτική υπηρεσία. Άρα είναι και το άλλο θέμα, ότι στο φτιάξιμο των ομάδων μας η άποψη της δική μου είναι ότι πρέπει ο ωφέλιμος χρόνος του υπαλλήλου, δηλαδή από τη μέρα που θα τον χρεώσουμε να τον εκπαιδεύσουμε μέχρι αν χρειαστεί να φύγει, δεν πρέπει να υπερβαίνουν στους 6 μήνες. Δηλαδή μέσα στους 6 μήνες πρέπει να είναι ωφέλιμος. Ίσως να είναι και πολλά που λέτε. Ναι, λέω. Αν πάρει κάποιον ο οποίος είναι ανειδίκευτος. Ακόμα και εντελώς πανειδίκευτος. Το εξάμηνο είναι πολύ. Παλιά μιλούσαμε για 5 χρόνια. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σήμερα. Αλλά shorter. Αλλά Κρίση μου, βλέπω ότι. Πες μου ένα παράδειγμα. Έχουμε κάποιον υπάλληλο, όπως όλοι μας είχαμε, είτε οποιασδήποτε βαθμίδα κατάκτησης, είτε πολύ κατακτισμένο, είτε πολύ έμπειρο, είτε στο μέσο. Και το βλέπουμε ότι κάνει την εργασία του και βαριέται. Αρχίζει να μην είναι αποδοτικός. Το συνηθές, νομίζω. Ναι, το κομμάτι. Αλλά έχει απαιτήσεις να έρχεται δύο λεπτά πριν το αυτό, να φεύγει 3 λεπτά μετά το 5 και 30 ή 6.
Η ώρα του είναι μία ώρα, μάλιστα. Τα διαλύματα του είναι διαλύματα. Άρα πόσες ώρες δουλεύει, τι πρέπει να κάνουμε, πώς τον κάνεις motivate, τον λοιπόν, Κύπριο. Μάλιστα. Εγώ θα μοιραστώ μαζί σου τον τρόπο τον οποίο το κάνω σήμερα και άλλες εταιρείες. Δουλεύω με ένα από τα συστήματα που λέγεται Lean Six Sigma. Εντάξει, είναι ένα σύστημα διαχείρισης. Lean Six Sigma. 6 Sigma. 6 Sigma. Λοιπόν, το τι είναι το Lean. Το Lean είναι ένα σύστημα το οποίο αποφεύγουμε απώλειες. Waste. Δηλαδή, να μην κάνουμε κάτι συνέχεια. Να μην κάνουμε redundant δουλειά. Να μην κάνουμε κάτι το οποίο μπορεί να το κάνουμε με μια κίνηση ή να κάνουμε 10 κίνησεις. Άρα είναι το σύστημα το οποίο το αναλύουμε. Είναι απλό στην ανάλυση και την υλοποίηση. Αλλά εντάξει, τη ώρα τώρα να το εξηγήσω. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον μέθοδο, ουσιαστικά σχεδιαγραφούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνει ο υπάλληλος και πώς θα το κάνει. Θα του πεις εσύ πώς θα το κάνει και δεν θα το αφήσει να το κάνει όπως το έκανε στην προηγούμενη του την εταιρεία, που πιθανόν να χρησιμοποιούσε μέθοδο η οποία ήταν μη αποτελεσματική, low efficiency. Ναι, πες ότι το κάνει αυτό και είναι και efficient. Μάλιστα, το κάνει και στους 6 μήνες το βλέπεις ότι το κάνει πιο αργά και έρχεται αργά. Ναι. Αυτά είναι που πρέπει να επιληθούν. Το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε επίσης, το οποίο περιλαμβάνει ορισμένες δράσεις, λέγεται TQM, Total Quality Management, και είναι ένας τρόπος για να μπορέσεις να ενεργοποιήσεις τον υπάλληλο, να μην βαριέται. Πώς. Και μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο μέσα στο TQM, κάτι το οποίο κάνουν οι Ιαπωνέζοι. Μάλιστα. Οι Ιαπωνέζοι χρησιμοποιούν ένα σύστημα που λέγεται Kaizen. Το Kaizen είναι καλή αλλαγή. Και υποχρεώνουν τον υπάλληλο δύο φορές, μια φορά το μήνα, να αναγκαστικά να δώσει δύο εισηγήσεις βελτίωσης αυτών που κάνει. Μπορεί θα έρθει να σου πει: εντάξει, ναι, εγώ κάνω αυτό το πράγμα και με δυσκολεύει. Θέλω έναν καινούργιο υπολογιστή, θέλω έναν καινούργιο λογισμικό κτλ. Να κάνει ο ίδιος τον κόπο να σου το εισηγηθεί. Άρα του δίνει τη δυνατότητα να σκέφτεται αντί απλώς να ακολουθά. Είναι ένας από τους τρόπους τους οποίους να του δώσεις κίνητρο, ως προς να νιώθει ότι είναι μέρος των αποφάσεων της ομάδας και της αποτελεσματικότητας της ομάδας και συνδεδεμένο με αυτά, εφόσον έχει υποχρέωση, είναι και το κίνητρο του να πάρει το αντίστοιχο οικονομικό όφελος ή οτιδήποτε άλλο όφελος θα πάρει. Βασισμένος πάνω σε μετρήσιμα αποτελέσματα τα οποία θα ξέρει ο ίδιος. Δεν θα από πριν. Οπότε θα έρθει να σου πει αυτό και θα ξέρει. Βεβαίως. Θα έρθει να σου πει και θα δουλεύει με όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θα έρθει να σου πει, αγαπητέ Κυριάκο, σήμερα είναι 29 του μήνα. Έχω παράξει 28 παραγωγικές μονάδες. Να τις. Δεν θα του πει αυτό, βέβαια δεν χρειάζεται. Υπάρχουν τα λογισμικά που θα το βγάλω αυτό το πράγμα. Αλλά ο ίδιο ξέρει πόσο έχει παράξει. Μάλιστα. Εάν δει ότι δεν μπορεί να παράξει, δικαιούται να σου κάνει εισήγηση. Μάλιστα. Λοιπόν. Άρα θεωρούμε ότι θα μπει σε έναν κανάλι ο συνεργάτη ο υπαλληλό, ο οποίο θα νιώθει όμορφα διότι δεν δουλεύει είναι... και πληρώνεται. Ναι, δουλεύει και πληρώνεται και είναι μέρο των εισηγήσεων, είναι μέρο του empowerment. Της ενδυνάμωσης της ομάδας και νιώθει όμορφα γιατί προσφέρει μια αποτελεσματική υπηρεσία καλύτερη από του γείτονα στον πελάτη της επιχείρησης και ότι έναν από αυτά τα, ένα από αυτά τα κομμάτια της καινοτομίας της δράσης την οποία έχει κάνει η εταιρεία οφείλεται σε αυτόν, νιώθει όμορφα. Okay. Άρα, το τι λέμε. Έχουμε κάποιον υπάλληλο ο οποίος είναι αρκετά καταρτισμένος. Μάλιστα. Και του λέμε ότι αν αυξήσεις την παραγωγικότητα σου και εάν τα καταφέρεις και πετύχεις τους συγκεκριμένους στόχους, μάλιστα, η εταιρεία θα σε ανταμείβει ΑΒΓ. Βεβαίως. Αυτόν μπορεί να δημιουργήσει άλλα θέματα με όλα τα τμήματα της εταιρείας και ούτω καθεξής, όπως επίσης ναι, και με τις διαδικασίες της εταιρείας. Για παράδειγμα, αλλάξουν. Μπράβο. Δηλαδή κάθε χρόνο δίνουμε αυξήσεις ή κάνουμε ένα assessment. Ναι. Του μισού, αναθεωρούμε του μισού ή τελειώνει αυτή η κουλτούρα, δεν μας νοιάζει πότε να περνάει το ημερολογιακό έτος, αλλά πάμε με μόνο βάση αποτελέσματα. Και είναι κάτι που προσπαθώ να κάνω εγώ εδώ. Ένα μέρος όλων αυτών των μεθόδων που έχουμε αναφέρει επιγραμματικά είναι η στοχοθέτηση. Η στοχοθέτηση. Δηλαδή με τους Κυπρίους. Βεβαίως. Η στοχοθέτηση, η οποία είναι η στρατηγική εταιρεία, μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη, εμείς θέλουμε να εξυπηρετούμε σε πιο λίγο χρόνο
καλύτερα τους πελάτες και να μπορούμε να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες τους. Δηλαδή, αν εσύ, σαν λογιστικό γραφείο, θα κάνεις το bookkeeping, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε 3 μήνες, αν το κάνεις σε 1 μήνα και το κάνεις και πιο φθηνά και επίσης του προσφέρεις μια συμβουλευτική υπηρεσία του πελάτη σου, αυτό υπερβαίνει τις προσδοκίες του, διότι ο προηγούμενος του λογιστής, το μόνο πράγμα που έκανε, έπαιρνε τα βιβλία και τα τελειώνε 3 χρόνια μετά. Το λοιπόν, που ουσιαστικά το έκανε τον νεκροθάφτη. Άρα μπορεί να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες σου. Ο υπάλληλος σου, ο οποίος θα έρθει από ένα γραφείο το οποίο δούλευε με άλλους ρυθμούς, θα πρέπει να εξεταριστεί. Μάλιστα. Εφόσον και αυτός θα είναι μέρος αυτής της εξίσωσης και θα νιώθει και σαν επαγγελματίας καλύτερος. Καλύτερος σαν επαγγελματίας, πιο αποτελεσματικός κλπ. Αυτά όμως όλα μπαίνουν σε στόχους. Ναι. Άρα αυτοί οι στόχοι. Μετρήσιμους, συγκεκριμένους, ναι. Ξεκάθαρους. Ακριβώς. Οι οποίοι επικοινωνούνται. Βεβαίως. Πεντακάθαρα. Πεντακάθαρα με το πρότυπο SMART. Το οποίο. Το οποίο πρότυπο SMART είναι, είναι ένα ακρόνυμο, το οποίο είναι αγγλικό βέβαια. Το S είναι από το specific. Μάλιστα. S. Το M είναι από το measurable. Το Α είναι achievable. Μάλιστα. Achievable. Realistic. Θα πρέπει να είναι realistic. Δηλαδή θα πρέπει να είναι. Να μπορεί να επιτεύξιμο, να μπορεί ο κάποιος να το κάνει. Θα βάλεις κάτι το οποίο να χρειάζεται 4 χέρια σε 2. Το ξέρει και θα είναι demotivating, δηλαδή δεν θα έχει κίνητο. Θα σου φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα, να είναι στο και δεν είναι realistic. Ακριβώς. Και το R είναι το realistic. Το realistic όμως δεν είναι σχέση με το ρεαλιστικό, αν είναι επιτεύξιμο. Έχει σχέση να κάνει αυτό που λέμε business sense. Αξίζει τον κόπο να κάνω αυτή την αξίζει. Αξίζει τον κόπο αντί να τελειώσω στους 3 μήνες, να τελειώσω στους 2 εβδομάδες και να δώσω στον πελάτη κάτι άλλο. Είναι έτοιμο να το δεχτεί το κάτι άλλο αυτό ο πελάτη. Άρα το πρέπει να είναι, κάνει business sense. Πρέπει να είναι. Δηλαδή αλλάζω τον τρόπο που πληρώνω όλους τους υπαλλήλους μου με τους στόχους και που κάνω τις αυξήσεις για να επιτύχουμε ένα αλφα αποτέλεσμα. Ναι, αλλά αυτό το αλφα αποτέλεσμα. Δεν έχω. Τι σημαίνει, είναι καλό για μένα, δεν είναι καλό για μένα. Θα μας. Κάνει καλύτερα. Όταν κάνουμε σε αυτές τις κατευθύνσεις, πάντα παίρνουμε έναν τρόπο εμείς και το μετρούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, και το τι είναι το time bounded, δηλαδή πρέπει να είναι σε 3 μήνες, σε 6 μήνες κλπ. Όμως, θα σου πω κάτι το οποίο πιθανόν να μην πιστεύεις ότι είναι η πραγματικότητα, είναι ότι στην Κύπρο το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν θέματα μαζί με τους εργοδότες δεν είναι οικονομικής φύσεως. Απίστευτο. Διότι. Είναι θέμα ψυχολογίας. Είναι θέμα μια συναισθηματική σύνδεση. Συναισθηματική σύνδεση υπάρχει και στο κομμάτι μεταξύ μια εταιρεία και του πελάτη, και συναισθηματική σύνδεση υπάρχει μεταξύ σου εσένα και του εργοδότη, του εργοδοτούμενου. Ο οποίος πρέπει να νιώθει ότι είναι ενταγμένος στην ομάδα, ότι είναι ενεργοποιημένος, empowered, ότι νιώθει ότι έχει υποκίνηση, ότι ναι, κάνε το και μη δίπλα σου κτλ. Είναι ένα σύστημα το οποίο μπορούμε να το κάνουμε. Δουλεύει παγκόσμια. Πρέπει να διώξουμε την ιδέα να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε του ίδιου τύπου ομάδες. Πρέπει οι ομάδες μας να αλλάξουν. Πρέπει να έχουμε μέσα virtual assistants. Πρέπει να έχουμε robot. Πρέπει να έχουμε συνεργάτες. Και αυτοί οι οποίοι είναι οι συνεργάτες εσωτερικοί, κατά την άποψη μου, πρέπει να είναι. Δηλαδή, έχουμε μια ομάδα πριν 10 χρόνια, των 6 ατόμων. Σήμερα πρέπει να έχουμε μια ομάδα. Αποτελείται από ένα ρομπότ, έναν εξωτερικό συνεργάτη και 2 υπαλλήλους, όχι 6. Άρα αυτοί οι 2 υπαλλήλοι μπορεί αντί να πληρώνονται entry level μισθό, μπορεί να πάρει άτομα τα οποία να είναι πολύ πιο εξειδικευμένοι και να μπορεί να του δώσει το empowerment, να παίρνουν πολύ περισσότερα, αλλά στο τέλο τη ημέρα δεν έχει σημασία τι του δίνει. Σημασία είναι ότι τι παίρνει πίσω, εσύ είναι αποτελεσματικό. Δεν είναι ο μισό. Δεν έχει σημασία αν του δίνει. Μια σχεδόν.